Κώστα, παραμένει στο διαγωνισμό. Χρειάζεται να βγάλει την ποδιά σου και αποχωρήσει. Δεν πειράζει. Συγγνώμη, θα προσπαθήσω περισσότερο. Σίγουρα στεναχωριέμαι που αποχώρησα από το MasterChef. Δεν ήθελα να μείνω. Σημασία έχει ότι κατάφερα και έφτασα μέχρι εδώ και μπόρεσα και έκανα κάποια πράγματα που δεν θα τα έκανα ποτέ υπό άλλες συνθήκες. Θα γυρίσω, θα τα βλέπω και θα λέω ότι ήταν μια ευχάριστη εμπειρία που κατάφερα και έζησα. Ακόμα και ο τρόπος που άφησε την ποδιά νομίζω ότι δείχνει ότι δεν το είχε συνειδητοποιήσει, δεν το ήθελε. Και νομίζω ότι είχαμε κάνει ένα λάθος, κάναμε ένα λάθος το οποίο το διορθώσαμε σήμερα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να ηρεμήσω, να σκεφτώ τι πάει στραβά. Εδώ πέρα είναι ο θάνατός μου και η ζωή μου. Άμα δεν έγινε σήμερα, στον επόμενο γύρο πάλι θα με φάνε. Άρα πρέπει να σκέψω το κεφάλι και να δείξω τι αξίζω. Ποιοι πιστεύετε ότι θα έρθουν σήμερα σπίτι? Κοίτα. Και πιστεύουμε και δια της ατόπου απαγωγής, εγώ θα σου πω ότι ο Κώστας που δεν μασάει, δεν μασάει όπως τα έχεις. Και η Χριστίνα Γεωργιουρίδη ήταν πάρα πολύ σίγουρη για το πιάτο που έβγαλε. Δηλαδή, πρώτη φορά ήταν τόσο συγκεντρωμένη και είπε: θα το κάνω και θα το ευχαριστηθώ. Σήμερα, όπως είδα τα παιδιά να μαγειρεύουν, νομίζω πως η Χριστίνα Γεωργιουρίδη κινούταν σε πολύ αργούς ρυθμούς για αυτό που έπρεπε να κάνει. Είσαι σε διαδικασία αποχώρησης, κρίνεται η παραμονή στο παιχνίδι και μάλιστα είναι η πρώτη αποχώρηση. Για την άλλη, τη Χριστίνα Μαρέντι, λες, που την βοήθησε περισσότερο εσύ. Την άλλη, τη Χριστίνα. Okay, την είδα λίγο, είχε πιεστεί στην αρχή. Εντάξει, λίγο πιστεύω είχε αγχωθεί αρκετά και δεν μπορούσε να διαχειρίσει λίγο το σώμα της σε κάποιες καταστάσεις. Αλλά μετά ξύμνησε, πήρε μπρος και... Όμως έβγαλε πολύ ωραία. Έκανε ένα πολύ ωραίο πιάτο, ναι. Έπαιξαν λίγο safe, δηλαδή, Χριστίνα έκανε και φτεδάκια. Τα υπόλοιπα δύο παιδιά κάναν σολομό, δηλαδή πράγματα...